pod.gr. Μήπως συχνά ξεχνάμε κάτι, πως κανένας άνθρωπος δεν είναι τέλειος? Αυτή είναι μια θεμελιώδης αλήθεια. Ακόμη και στην πλέον ιδανική εκδοχή του, ένας άνθρωπος δεν θα πάψει ποτέ να έχει ατέλειες. Αν δεν είχε όμως αυτές τις ατέλειες, πώς άραγε μπορούσε να εξελιχθεί? Είμαι η Βίκυ Χατζηβασιλείου και ακούς το podcast «Πάμε αλλιώς». Καλώς ήρθατε και σήμερα, υπέροχα μου πλάσματα. Οι αδυναμίες μας οδηγούν στη δύναμή μας. Αυτό θα εξηγήσουμε σήμερα. Γιατί είναι βέβαιο πως όσα γνωρίσματά μας είναι περιοριστικά, τελικά αποτελούν τους πιο πολύτιμους θησαυρούς μας. Γιατί μας βοηθούν να εξελιχθούμε και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Θέλω λοιπόν να αφιερώσεις λίγο χρόνο και να κάνεις μια αναδρομή στη δική σου ζωή, στις διάφορες προκλήσεις, στα προβλήματα που συνάντησες στην πορεία, στις αποτυχημένες σχέσεις σου, ενδεχομένως το γεγονός ότι παρότι προσπάθησες σκληρά δεν κατάφερες να βρεις τον ιδανικό σύντροφο ή μια καλή δουλειά, στις σχέσεις με την οικογένειά σου που δεν είναι και όπως ακριβώς θα τις ήθελες. Ίσως τελικά όλες αυτές οι καταστάσεις που βίωσες να ήταν πολύ πιο χρήσιμες από όσο μπορούσες να κατανοήσεις τότε. Ίσως τελικά όλα να εκτυλίχθηκαν για να εξυπηρετηθεί ένας ανώτερος σκοπός που τότε δεν είχες αντιληφθεί. Σκέψου μόνο πως αν δεν υπήρχαν αυτές οι αποτυχίες στην πορεία της ζωής σου, δεν θα χρειαζόταν να κάνεις καμία εσωτερική διεργασία για να βελτιώσεις τον εαυτό σου. Μια πολύ καλή αρχή για να βελτιώσεις τον εαυτό σου είναι να ξεκινήσεις να βλέπεις με θάρρος και ειλικρίνεια τις αδυναμίες σου. Όπως άλλωστε ισχυρίζονται όλοι οι μεγάλοι πνευματικοί δάσκαλοι, η αναγνώριση των αδυναμιών αποτελεί έναν από τους λόγους που βρισκόμαστε όλοι μας εδώ. Σκοπός της ζωής μας, κατά μία έννοια, είναι να αναγνωρίσουμε και να αποδεχθούμε τη μη φωτεινή μας πλευρά. Κι ας είμαστε επιτέλους ειλικρινείς, αλλά και εξοικειωμένοι με το ότι όλοι μας ανεξαιρέτως έχουμε τα σκοτεινά μας σημεία. Χρειάζεται λοιπόν να τα αναγνωρίσεις και εσύ, να τα φέρεις στην επιφάνεια και να μειώσεις την έντασή τους. Να δώσεις δηλαδή μια διέξοδο στα καταπιεσμένα περιοριστικά σου συναισθήματα. Αν όμως δεν έχεις δει και αποδεχθεί ότι έχεις μη φωτεινά σημεία όπως όλοι, πιστεύεις ότι είσαι άψογος. Όταν επομένως συμβαίνει κάτι αρνητικό, θεωρείς πάντα πως αυτό είναι τι? Σφάλμα των άλλων, έτσι δεν είναι? Οι οποίοι δεν είναι οι άψογοι όπως εμείς, έτσι δεν είναι? Αυτό συμβαίνει γιατί όλες τις περιοριστικές πεποιθήσεις σου, τις λανθασμένες εκτιμήσεις σου για κάποια γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν, τα συναισθηματικά σου μπλοκαρίσματα, τα έχεις κρύψει σε ένα βαθύ σκοτεινό κομμάτι του εαυτού σου. Και χρειάζεται να γνωρίζεις πώς ακριβώς είναι αυτό το κομμάτι που ορίζει τη ζωή και σαμποτάρει τα όνειρά σου. Έτσι λοιπόν, ο εγωισμός σου θέλει να θεωρείς τον εαυτό σου άψογο και το μόνο που καταφέρνεις είναι να γίνεσαι έρμεο αυτής της προσωπικής σου προπαγάνδας, αποφεύγοντας συστηματικά να έρθεις αντιμέτωπος με τις αδυναμίες και τα λεπτώματά σου. Θέλω να σου πω ωστόσο ότι χρειάζεται να διεισδύσεις και εσύ στο μη φωτεινό σου κομμάτι, όπως και ο καθένας μας άλλωστε στο δικό του μη φωτεινό κομμάτι, γιατί αυτό είναι που σε εμποδίζει να εξελιχθείς στη ζωή σου.
η μη αποδοχή αυτού του κομματιού. Είναι απαραίτητο να εργαστείς με τον εαυτό σου, να αφοσιωθεί σε μια διαρκή αυτοανακάλυψη. Δεν είναι τυχαίο και στο έχω ξαναπεί που μια από τις πιο σημαντικές και διαχρονικές ερήσεις από τα χρόνια της αρχαιότητας είναι το γνώθις αυτόν. Είναι μια παρότρινση για κάθε άνθρωπο να κάνει το δικό του εσωτερικό ταξίδι, όπου θα ανακαλύψει συναρπαστικές αλλά και απρόβλεπτες πτυχές του εαυτού του. Αυτό είναι άλλωστε ο μόνος τρόπος για να βελτιώσεις τον εαυτό σου και να αναδείξεις αυτή την καλύτερη εκδοχή του που είναι σίγουρο ότι υπάρχει μέσα σου. Η βάση όμως όλων αυτών είναι αυτή η φρασούλα, γνώθεις αυτόν, η αυτογνωσία δηλαδή. Και όταν ξεκινήσεις αυτό το τόσο ενδιαφέρον αλλά και λυτρωτικό ταξίδι προς τα μέσα σου, θα νιώθεις πως πλησιάζεις την πιο όμορφη εικόνα της πραγματικότητας που μπορεί να βιώσεις, η οποία σταδιακά θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται μπροστά σου. Οι περισσότεροι άνθρωποι φυσικά αποφεύγουν να δουν το μη φωτεινό τους κομμάτι, φροντίζουν να το σκεπάζουν. Οι πραγματικά σοφοί ωστόσο γνωρίζουν και αποδέχονται αυτά τα αρνητικά χαρακτηριστικά που τους περιορίζουν και δεν διστάζουν να τα εμφανίζουν στον υπόλοιπο κόσμο, όπως άλλωστε εμφανίζουν και τα χαρίσματά τους. Γιατί μόνο όταν γνωρίσεις και αποδεχθείς τον εαυτό σου στο σύνολό του, μπορείς αληθινά να τον αγαπήσεις. Και όλα, μα όλα έχουν να κάνουν με την ικανότητά μας να αγαπάμε. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να αγαπήσουμε αληθινά και να αποδεχθούμε τον εαυτό μας όπως ακριβώς είναι, για εκεί που μπορεί να φτάσει, για αυτό που δύναται να κάνει. Όταν αγαπήσεις αληθινά τον εαυτό σου, θα το νιώσεις. Όλη σου η ύπαρξη θα πλημμυρίσει από αγάπη. Θα νιώθεις πληρότητα και γαλήνη μέσα σου. Και τότε μόνο θα μπορείς να αγαπάς και τους άλλους. Και δεν θα μπορείς απλά να αγαπάς, αλλά θα δείχνεις και μεγαλύτερη κατανόηση σε όλους, καθώς θα γνωρίζεις πως και εκείνοι διαθέτουν τα μη φωτεινά τους σημεία, τις αδυναμίες τους, που χρειάζεται να ανακαλύψουν, να αποδεχθούν και να δουλέψουν, ώστε να μειώσουν την έντασή τους, προκειμένου να προχωρήσουν στην εντεταλμένη πορεία προς την ανέλυξη. Θυμάσαι λοιπόν πάντα πως όλοι βρισκόμαστε εδώ για να μάθουμε να αγαπάμε πραγματικά και όχι εγωιστικά τον εαυτό μας. Για να τον αποδεχθούμε όπως ακριβώς είναι, με τα φωτεινά και τα σκοτεινά του σημεία, ώστε να τον βοηθήσουμε και τελικά να τον ανελίξουμε. Στο επόμενο επεισόδιο, ανατρεπτικές αλήθειες για πιο όμορφο δέρμα. Είμαι η Βίκυ Χατζηβασιλείου και άκουσες το podcast «Πάμε αλλιώς». Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζήτησε τα podcast που σε ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούς podcast από το κινητό σου. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.